κατάρρευση της ΔΕΑΤΕΚ, ΑΕΠΛΟΤΑ και μεταφορά της δραστηριότητας της και του προσωπικού της στο Δήμο Γόρτινας. Μια ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι η μεταφορά τελειώνει από 1η Απριλίου 2019. Όπως κάναμε την κοινοφιλή εταιρεία την οποία τη μεταφέραμε στο Δήμο για να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Και αυτόν τον λόγο που μας είσαμε και για τα σφαγεία θα τα μεταφέρουμε στο Δήμο. Γι' αυτό λοιπόν θα προτιμούσα να γίνει πρώτα για καθάριση. Να έρθει εδώ η κατάσταση, να την εγκρίνουμε ή να μην την εγκρίνουμε και στη συνέχεια να τη ζητώμαστε να δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Ένα τέτοιο πράγμα σχεδιάζεται πάλι από τη Δημοτική Αρχή στη λήξη της θητείας της. Δηλαδή, να πω, ο Δήμος είναι πτωχευμένος ή δεν είναι. Μπορεί να σηκώσει όλα αυτά. Μπορεί ο Δήμος να πάρει το προσωπικό. Έχει τη δυνατότητα την οικονομική ο Δήμος να σε καθαρή και διαρκεί, γιατί έχω πληροφορίες άλλες. Εδώ πρέπει να τα λέμε όλα. Κύριε Δαγκράτη, δεν αφήσω υπονοούμενα. Κάνε την πρότασή σου. Η πώληση των σφαγείων. Ας τα υπονοούμε. Εγώ λοιπόν θέλω να τα υπονοούμε να λέω και... Άμα το πούνε να τα πεις. Άμα τα πεις δεν υπονοούμε. Όχι. Τα λες και δεν υπονοούμε. Λες, 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 λες. Αυτά που δεν λες είναι τα υπονοούμε. Άρα υπονοούμε. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, εγώ κάνω μια πρόταση. Ωραία, κάνε την πρότασή σου. Οι σεβαστοί συνάδελφοι. Κάνε την πρότασή σου, κύριε Δαγκράτη. Εγώ λοιπόν τι ζητάω. Να γίνει πρώτα η εγκαθάριση. Και να μην γίνει διευματογλυπτική, να γίνει διαχειριστικός έργος κανονικά το στοιχείο. Και όταν ολοκληρωθεί σωστά, και να σας πω και κάτι, να έχουμε όλοι εδώ πέρα άποψη για το ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει το διαχειριστικό έργο. Το σφαγείο είναι καθάριση. Γιατί τα σφαγεία είναι μια πολύ μεγάλη και άσχημη αμαρτία και ταλανίζει το Δήμο μας, καθώς επίσης έχουν σκεπαστεί, έχουν καλυφθεί και τα σφαγεία της Αγίας Βαρβάρας. Κανείς δεν έχει. Νομίζω ότι έχει πάει υπόθεση στον εισαγγελέα. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε. Ναι. Τα σφαγεία της Αγίας Βαρβάρας, από ό,τι πολύ μπορώ να γνωρίζω, νομίζω ότι έχει πάει υπόθεση στον εισαγγελέα. Θα τα λέμε, να τα μαθαίνουμε όλοι. Σειρά έχουν τα σφαγεία του Ασημίου. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους συναδέλφους να προσέχουν με τι θα ψηφίσουν. Εκεί αρχίστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λύση και κατάρρευση της επιχείρησης και τη μεταφορά της δραστηριότητας και του προσωπικού της στο Δήμο. Η συγκεκριμένη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν ως κύριοι και αποκλειστικοί μέτοχοι ο Δήμος με ποσοστό 95,5% ο αγροτικός συνεταιρισμός Κόφρινα Πρόορη Ένωση Μονοπάτου Σύλλου έχει συσσωρεύσει χρέος πάνω από 1 εκατομμύριο και δεν ξέρουμε ποιοι είναι και οι εργαζόμενοι απείρωτες. Τι ασφαλείες τους. Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για ασφαλή λειτουργία των σφαγείων με φθηνές υπηρεσίες. Της προσφέρει ανταποδοτικά, δηλαδή τι και αν έχει πληρώσει φόρους στο κράτος και δημοτικά τέλη στο κλίμα ο κτηνοτρόφος και ο δημότης, πληρώνει επιπλέον και το σφαγείο. Δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για τη δημόσια υγεία του λαού της περιοχής, για τους μισθούς και τις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων του σφαγείου, τις εργασιακές σχέσεις για τις ίδιες τις θέσεις εργασίας. Η Δημοτική Αρχή ψάχνει τρόπους για παραπέρα απαξίωση των σφαγείων μέχρι να δοθούν για ένα κομμάτι ψωμί σε ιδιώτες. Η έκθεση των ορκωτών λογιστών του 2016 που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22 Ιουνίου επισήμανε ότι η εταιρεία με το συγκεκριμένο κύκλο εργασιών δεν είναι βίωση και θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της ιδιωτικοποίησής της. Να λοιπόν ποια είναι η στόχευση της Δημοτικής Αρχής. Να εξεννιάνει την επιχείρηση φορτώνοντας πόσο λειτουργία και χρέη του κτηνοτρόφου και δημότες, ώστε να δοθεί τελικά δώρο σε ιδιώτες. Η λαϊκή συσπήρωση σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί με τα σχέδια αυτά, απορρίπτει την εισήγηση της Δημοτικής. Θέλουμε να ρωτήσουμε αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ποιο το πρόεδρο το πόρισμα του ορκωτού. Επίσης, 2 χρόνια τώρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τα οικονομικά της εταιρείας. Τελευταία φορά που είχε έρθει η οικονομική ενημέρωση για το σφαγείο ήταν στις 22 Ιουνίου του 2016, που αφορούσε μέχρι και το Μάιο του 2016. Από τότε και μετά, καμιά ενημέρωση. Καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση που βάσει της εισήγησης δεν θα πάρει επιλογική, γιατί είναι ελλιπές.
για να πάρει απόφαση, για να πάρει απόφαση θα έπρεπε να γνωρίζουμε το ακριβές ποσό των οφειλών που υπάρχουν σήμερα και να έχουν περάσει και από τον προϋπολογισμό του 2018. Με το πρακτικό απόφαση του παρατηρητηρίου που εγκρίνει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τις οφειλές. Επίσης, ποια υπηρεσία του Δήμου ορίζεται υπεύθυνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ποια υπηρεσία του Δήμου θα αναλάβει τη λειτουργία. Στις δομές είχαμε ορίσει την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Αντίστοιχα, για τη σφαγεία, ποια υπηρεσία του Δήμου θα είναι. Ακόμα θα έπρεπε να έχετε κάνει πίνακες του προσωπικού της ΔΕΑΤΕΚ ανάλογα με τη μορφή σύμβασης του κάθε ενός εργαζομένου και της ειδικότητάς του. Και να έχουν υπολογιστεί οι δαπάνες που προκύπτουν από την ιστοδοσία τους και να έχουν και την έγκριση του παρατηρητηρίου για τις ιστοδοσίες αυτές. Αλλά βλέπω ότι δεν πάμε σωστά. Αυτό είπα, Πρόεδρε, εγώ. Δηλαδή, λέμε ότι μεταφέρουμε το προσωπικό. Ποιο προσωπικό μεταφέρουμε? Έχουμε τη λίστα με τα ονόματα που είναι το προσωπικό για να μεταφερθεί. Πόσα άτομα είναι στο σύνολό τους και με ποια διαδικασία οι εκδοροσφαγείς, πώς θα πούνε, τους κάνουν και αυτούς τους μεταφέρουν στο Δήμο. Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν πούμε στη διαδικασία, Πρόεδρε, να ψηφίσουμε. Πρόεδρε, δύο ολόκληρα χρόνια έχει να έρθει η χρονική ενημέρωση στο σχολείο. Δύο ολόκληρα χρόνια. Δεν έχουμε ιδέα, το αφήσαμε το 10ο. Σου δώσα ένα λεπτό και παραλαμβάνεις τα ίδια θέματα. Τα ίδια παραλαμβάνεις. Η ενημέρωση του από τον Ολυμπιακό στο 2016 ήταν για 1.560.000 ευρώ. Σήμερα πού είναι? Μας να ήταν πρόεδρος ή δημοτικός σύμβουλος στα σφαγεία, να ερχόταν ένα σύλλογος και να μπορεί να βοηθήσει, Εγώ τουλάχιστον το έκανα. Ξέρετε πόσες φορές η εταιρεία έχει δώσει λύσεις που μένει χωρίς κάψιμα, που μένει χωρίς πράγματα. Όλα όμως αυτά γινόταν για το καλό του Δήμου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Βηδαριβιανάκη, με επιβεβαιώνετε, αυτά θα εξελιχθούν. Όταν θα πάνε στις υπηρεσίες του Δήμου, δεν θα ξανά έχουν να συζητούν τέτοια πράγματα. Καλώς το κάνανε. Καλώς βοηθούσαν την τοπική κοινωνία. Καλώς βοηθούσαν τους συλλόγους. Καλώς βοηθούσαν τον Δήμο με πετρέλαιο. Πολλές φορές δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Στείλετε, Πρόεδρε, από Ξυλούρι, από Καλέρι, από Ψέκο. Στείλετε 500 εκτροπετρέλαιο και να μαζόξουν. Τα ξέρουμε όλοι. Αυτά λοιπόν θα εξελιχθούμε. Συγχαρείτε. Αντί να μας πείτε μπράβο δημοτική αρχή, που θέλετε όχι μόνο να εξηγιάνετε τον Δήμο, αλλά θέλετε και να εξηγιάνετε και τις εταιρείες των Δήμων, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και να μην ερχόμαστε εδώ στα δημοτικά συμβούλια και να δημιουργούμε ερωτήματα και υπονοούμενα κτλ. Όλα θα είναι εδώ στο δημοτικό συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Και αυτό θέλουμε. Διαφάνεια σε όλα, εξυγίαση και στο Δήμο και στις εταιρείες του Δήμου μας. Και τι να μην το θέλετε. Μήπως βολεύει κάποιους να συνεχίσουμε έτσι. Ερώτημα τέτοιο. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι λοιπόν να εξυγιάνουμε το Δήμο και να εξυγιάνουμε και τις εταιρείες του Δήμου. Έτσι ώστε να τον παραδώσουμε στην επόμενη Δημοτική Αρχή, οποιαδήποτε είναι αυτή, χωρίς βαρύδια. Για να μπορέσει να προσφέρει και καλύτερες υπηρεσίες. Τι αποφασίζουν σήμερα και τι ζητάμε? Να τη μεταφορά της δραστηριότητας εταιρείας του Δήμου Γόρτας από μία πρώτη 19 στο Δήμο. Πού είναι το παράνομο? Παράνομο είναι, κύριε. Σε παρακαλώ. Παράνομο. Δεν είστε εσείς. Κύριε Λαϊδανάκη, σε παρακαλώ πολύ. Και τι άλλο αποφασίζουν? Σε παρακαλώ πολύ. Τη μεταφορά της εταιρείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου περιορισμένου χρόνου στο Δήμο Γόρτας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία και να το κάνουμε. Όλοι μας οι αποφάσεις πάνε στην περιφέρεια. Όχι προς τι αγωνία σας λοιπόν. Το ότι με αυτόν τον τρόπο να εξηγιάνουμε την εταιρεία και να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Το ότι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θα καθόμαστε να αποφασίζουμε για όλα. Να λυθεί το θέμα, να έρθει η λογίστρια της εταιρείας και να ενημερωθούμε πριν πάρουμε απόφαση για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Έχουμε το δικαίωμα σαν Δημοτική Σύμβουλη και έχετε την υποχρέωση σαν Δημοτική Αρχή να μας παρέχετε την ενημέρωση που ζητάμε. Μπορώ να πω κάτι, κύριε Μαρία? Μα αυτό θα γίνει, Μαρία. Όχι, γιατί να ψηφίσω πιο μπροστά. Όχι. Μα τι? Λοιπόν, ποιοι διαφωνούνται με εσείς? Στις επόμενες μέρες θα πούμε. Ο κύριος Καλαϊτζάκης, η κυρία Ασφαλιάκη. Κύριε Χακαράκη, ο κύριος Κουράς, ο κύριος Δαριανάκης, ο κύριος Μαγιαλάκης.
Και οι Ιαπώνες δεν ψήφισαν. Δηλαδή από ποιο ήταν. Να παρόντες. Οι Ιαπώνες, αλλά ήταν στην παρουσία παρόντες. Κανάλος. Δηλαδή αν ήταν να ψήφιζαν για αυτούς. Οι Γάλλοι ήταν παρόν, τα θέματα ξέρανε. Τα θέματα ξέρανε, ήταν παρόντες.